Καλησπέρα, θα σας αφιερώσω ένα τραγουδάκι για να μπούμε σε μια, κάνουμε μια νέα αρχή, μια καλή, αισιόδοξη, γιατί αυτή έτσι που έσβησε, που το τελευταίο τέλος πάντων βιντεάκι μου ήταν από τη Σάμο, το πρώτο τελευταίο, και είχε έτσι ένα λυπητερό τέλος. Τώρα πάμε αισιόδοξα, είμαστε Αθήνα. Ευτυχώς είναι ο Γρηγόρης, γιατί δεν βλέπω πολύ συμμετοχή στις ψαρευτικές εξορμήσεις έτσι που έκανα μια ανοίξη σε κάποια παιδιά. Τι να κάνω, ήλπιζα ότι στην Αθήνα θα υπάρχει περισσότερος κόσμος, αλλά τελικά δεν υπάρχει που να έχει διάθεση έτσι να βουτήξουμε. Και σας αφιέρωνα ένα τραγουδάκι που είμαστε για εμάς, για τα άτομα που δεν αλλάζουμε, περνάει ο χρόνος και παραμένουμε ίδιοι και δεν αλλάζουμε χαρακτήρα, παραμένουμε ρομαντικοί κάπως. Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα παίρνουν τα χρόνια να συμμορφωθώ. Μα είναι εδώ αλλάζουμε χαρακτήρα και παραμένουμε έτσι. Αύριο θα πάμε για μια βουτιά πρωινή. Θα ξεκινήσουμε στις 5.30 και θα πάμε Εύβοια, γιατί θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια συναγρίδα και θέλουμε να βγάλουμε και ένα μαύρο ψάρι στα επιτρεπόμενα μεγέθη. Το προφανώς από κάποιους παρεξηγήθηκε, ο Γρηγόρης κάνει πλάκα, μάλλον θεωρώ ότι φαίνεται από τη φάτσα του όταν κάνει πλάκα. Χρειαζόμαστε λίγο το χιούμορ στη ζωή μας και τουλάχιστον στα βιντεάκια μου θα ήθελα να αντιμετωπίζω ότι είμαι με καλή διάθεση αυτά που λέω. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από κάποιον. Χρειάζεται το χιούμορ στη ζωή μας, γιατί χωρίς χιούμορ δεν τη βγάλουμε. Επίσης να πω αυτό για τον κορονοϊό, τώρα δεν χρειάζεται ιστερία, απλά χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δυστυχώς, γιατί και εγώ έλεγα σιγά κλάιν, ξέρω εγώ, είναι μια γρήπη. Για αυτούς όμως που έχουν προβλήματα υγείας δεν είναι τόσο απλό. Αυτά, οπότε να πω ένα ανεκδοτάκι, αν και συμμερίζομαι την αγωνία πολλών. Πώς κόλλησες κορονοϊό? Με Κίνα και μετάλλα. Με Κίνα, Ιώτα και κεφαλαίο, για όποιον το έπιασε, μπορεί να συνεχίσει να βλέπει και τα επόμενα βιντεάκια μου. Για όποιον δεν το έπιασε και θεωρεί ότι δεν είναι αστείο, μάλλον πρέπει να σταματήσει να βλέπει τα βιντεάκια μου, γιατί αυτό πάνω κάτω είναι το χιούμορ μου. Μακριά από σοβαροφανείς ανθρώπους και διατηρούμε το χιούμορ μας. Και δεν βγάζουμε ροφάκια ενός κιλού, όπως είπε ο Γρηγόρης. Εντάξει, εκεί γύρω στα 1,800 με 2 κιλά είναι το όριο για μένα. Για να βγάλω ένα ψάρι, τι να σας πω ρε παιδιά, από τον Αύγουστο δεν έχω βγάλει. Να βγάλω ένα το εξάμηνο, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι καταστρέφω τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Αυτά, καλές μας αναδύσεις. Τελευταίο. Σήμερα θα κοιμηθούμε 11. Για να ξυπνήσουμε 5.30, μην περιμένετε να κάνετε πρωινή βουτιά και να έχετε βγει το προηγούμενο βράδυ, να έχετε πιει. Και κάτι που μου είπε ο κύριος Κούμουλος, που έτσι έκανα το σχολείο δεύτερο επίπεδου, πολύ πολύ καλός, έχει μεταδοτικότητα, εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος, κάνετε πλήση με φυσιολογικό ρο. Παίρνεις ένα φυσιολογικό ρο, βάζεις δύο σιριγκούλες, γιατί άμα βάλεις μόνο τη μία και ρουφάς δεν βγαίνει, θέλει να ρουφάει αέρα και να βγαίνει το φυσιολογικό σωρός, και χωρίς τη βελόνα, μην πάει κανείς και τρυπηθεί και με τρέχει στα δικαστήρια, χωρίς τη βελόνα κάνουμε πλήσεις και βοηθάει πάρα πολύ, καθαρίζει. Απλά αυτό θέλει να το έχεις κάνει 3-4 μέρες, μην πας τελευταία μέρα και μην πάτε μπουκωμένοι. Αυτά, καλές μας αναδύσεις.
Και θα συνεχίσουμε έτσι πολύ αισιόδοξα από εδώ και πέρα. Όπως ξέρετε, είμαι Αθήνα. Και σας καταλαβαίνω, όσοι κάνατε ψαρέματα, ας πούμε, και μου λέγατε ότι είναι δύσκολο να κάνεις τόσα χιλιόμετρα και αυτά, παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε γύρω στα 300 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω. Αυτά, τα λέμε. Πρόσεχε! Μαλάκα! Μαλάκα, Κώστα, τρελάθηκα, μαλάκα. Πρόσεχε, μαλάκα, πρόσεχε, μαλάκα! Είναι τρελός. Εντάξει, είσαι χαζός, έτσι. Έλα, προσπέρασε εδώ πάνω στη γέφυρα. Πάνω στη γέφυρα και έρχονται και από την άλλη, ρε. Περιμένουν συναγρίδες, Κώστα. Προσπέρασε τώρα. Προσπέρασε τώρα. Σταμάτα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, είμαστε. Έλα, ρε, με πλάκα έκανα. Τι μαλάκας. Καλά, έχεις φάει κλίση. Σε έχω καταγγείλει στο βιντεάκι στο YouTube και έχεις φάει κλίση και σου χέρει σπίτι. Κλείσει. Εγώ θα πω ότι έχει σκοπό να παίρνει μισόκυλου γραφού, όπω φαίνεται. Ναι, αφού οι μονόκυλοι δεν υπάρχουν. Στο προηγούμενο βιντεάκι ο Γρηγόρης έβγαλε όλους τους μονόκυλους. Οπότε αναγκαστικά πέφτουμε στο μισόκυλο.
Μια προϊσπερική σου. Είναι 20 λεπτά και προσπαθεί να συμβάνει. Παρατηρείτε την ελαστικότητα της ολής. Καθώς η θερμοκρασία κύριε στους 5 βαθμούς Κελσίου. Πείτε τι είσαι. Θα αρέσει το χειμερινό ψάρωμα, Μίτσο, για πες εδώ πέρα. Αυτό θα ανέβει στο φόνο μας, εδώ χιλιάδες τώρα το παιχνίδι. Παιδιά, αυτή η ιστορία είναι πολύ ελαστική που αγοράζει, Δημήτρη, να αγοράζετε. Ποιος την έδωσε, Δημήτρη, ξέρεις. Εδώ βλέπετε τον πρίτη κολλάει σε στολή. Τόσο εύκολα που μπαίνει, παρατηρείτε πόσο στο πονά δεν έχει πλέσει, παιδιά. Δεν μπαίνει στο δίκαιο κανένα λόγο. Ο Μίτσος το παλεύει, θεωρώ ότι θα πιάσει και δεν πιάσει πάλι. We'll be right back.
θάλασσα απεραντή, θάλασσα χρυσή. Πόσους κρύβεις στεναγμούς για χαμένους ναυτικούς. Βάρθη νύχτα με φωτιά, με καντήλι και κερί, να φωτίσει τις ψυχές που χάθηκαν μοναχές. Και να στήσουν μια γιορτή για να θυμηθούν στιγμές που είχαν ουρανό και γη. Και να κεραστούν νερό και να κεραστούν κρασί, να αρνηθούν το θάνατο μες στο φως τα θάνατο. Και να κεραστούν νερό και να κεραστούν κρασί, να αρνηθούν το θάνατο μες στο φως τα θάνατο. Αρνηθούν το θάνατο μες στο φως τα θάνατο.